Παιδιά, καλησπέρα. Από ό,τι βλέπετε και στον τίτλο βγήκα rank 2. Έχω ανεβάσει μόνο το τελευταίο παιχνίδι για να δείτε. Μετά από το παιχνίδι ανοίγω και τα picks και έβγαλα τον πρώτο honorable mention. Ο δεύτερος είναι ο ακραίος που βγήκε, είναι προς το τέλος του βίντεο και είναι πάρα πολύ καλός. Μετά συνεχίζω με πάρα πολλά packs, πολλά upgrades, 84x5, 83x10, πολλά midfielders και attackers pack. Αφήστε ένα like στο βίντεο αν σας αρέσει. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι, θα βοηθήσει πάρα πολύ και πάμε να δούμε το βίντεο. Δεν ξέρω καν πώς μπήκε αυτό το γκολ. Βγήκε ο αντίπαλος. Είμαι full υποτονικός, γιατί έχω συγχαθεί το gameplay στα τελευταία παιχνίδια. Το πώς έχασα το πρώτο παιχνίδι και πώς έχασα το δεύτερο είναι γελίο, είναι γελίο. Χαίρομαι που τελείωσα και δεν χρειάζεται να παίξω άλλο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πήγαμε τουλάχιστον rank 2. Δεν είναι το χειρότερο στον κόσμο. Έτσι κι αλλιώς τα rewards δεν έχουν πάρα πολύ σημασία. Απλά ήθελα να κάνω το 20-0. Δεν τα κατάφερα. Δεν πειράζει, πάμε στο επόμενο. Τα rewards είναι τα γνωστά. Πάμε να ανοίξουμε τα 84 plus player picks. Θα πάρω trend. Βγάλαμε honorable mention από το 84+. Hegerberg. Και cross. Και τα rewards, τα picks τουλάχιστον, είναι καλύτερα από ό,τι ήταν στη rank 1, σίγουρα. Πάμε να ανοίξουμε μερικά packs που έχουμε εδώ πέρα. Και αρχίζουν και εμφανίζονται μερικά από εδώ πέρα πίσω και χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα 2,84x4. Χρυσό flare, σκοτία, left back, CM, είναι η little. Θα είναι με κάποιον από πίσω. Θα είναι. Μαζί με Μπενζεμά, ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τον έχω βέβαια, αλλά θα μπει στα exchanges, δεν πειράζει. Πάμε να ανοίξουμε και το δεύτερο. Δεν το νιώθω σήμερα, θα βγάλω Team of the Year. Χρυσό flare, έχουμε σκοτία πάλι, CM πάλι, Little πάλι, ας είναι διπλό. Δεν είναι διπλό αυτή τη φορά. Οκ. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε 3,83x10. Χρυσό flare, έχουμε Jamaica. Είναι δυστυχώς 85. Πάμε στο δεύτερο. Χρυσό φλερ πάλι, Ισπανία, CM. Είναι ο παρέχο, ας είναι διπλό τουλάχιστον. Οκ. Μαζί με Κουνκού. Οκ, τουλάχιστον έχει walkout. Το έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες, CM, είναι της Λιόν. Ναι, είναι 86, άρα δεν θα είναι διπλό δυστυχώς. Ωραία, οκ. Okay. Ωραία, πάμε να ανοίξουμε το 85x3 midfielders pack. Ούτε εδώ έχουμε μπλε. Έχουμε Γερμανία, CM, μήνυνο. Είναι διπλό. Δεν είναι καν διπλό. Έχουμε 1,86 με 2,85. Στο 85x3. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τα 5 attackers pack. Χρυσό flare, Αργεντινή, CF είναι ο Ντιμπάλα.
μαζί με την Κυρέλη. Οκ. Πάμε στο δεύτερο. Χρυσό και εδώ πέρα. Ιταλία, Striker, Juventus, είναι η Κυρέλη. Και δεν είναι καν διπλό. Εδώ χρυσό φλερ πάλι. Πολωνία, Striker, Lewandowski. Όχι, είναι Παγιόρ, Πέιτζορ, Παχόρ. Δεν είναι με κάποιον άλλον. Και έχουμε εκείνη φόρμ. Ωραία, πάμε να ανοίξουμε και midfielders pack. Χρυσό, Γερμανία, Καμ, Μαγκούλ. Ας είναι Μαγκούλ τουλάχιστον. Είναι Μαγκούλ, οκ. Okay. Δεν έχουμε duplicate, τέλεια. Πάμε στο δεύτερο. Χρυσό, Ιταλία, CM. Είναι ο Μπαρέλα. Είναι ο Μπαρέλα και είναι μόνος του. Τουλάχιστον δίνουν walkout αυτά. Και έχει 4-83 άριδες. Οκ. Πάλι χρυσό, Ισπανία, CM. Είναι ο Luis Alberto. Γι' αυτό έλεγα πριν ότι τουλάχιστον δεν είναι walkout. Γιατί κάτι τέτοια περιμένα. Πάμε άλλο ένα. Χρυσό πάλι φλέαρ. Έχουμε Γερμανία, right mid, είναι ο Gnabry. Όχι. Αλλά δεν πρέπει να είναι walkout. Χουθ. Μάλιστα. Πάμε να ανοίξουμε και 3.84x5. Πάλι χρυσό. Έχουμε Γερμανία, CM. Πάλι θα είναι ο cross. Έχουμε ξανά cross και δεν έχει καν δεύτερο walkout. Χρυσό φλερ πάλι. Ολλανδία, center back. Α, είναι ο De Ligt. Θα είναι μαζί. Μαζί με το Modric, ok, 86-87, μια χαρά. Δεν έχουμε duplicates, τέλεια. Πάμε να ανοίξουμε και το τρίτο. Ούτε εδώ έχουμε μπλε. Έχουμε Γερμανία, CM. Αχ, αυτός ο cross, ας ήταν ο Gundogan τουλάχιστον. Μαζί με 100 το. Οκ, 88. Καιρό έχω να τη δείχω. Πάμε 82x2. Τίποτα, το κάνουμε skip. Πάμε 83x2. Τίποτα, skip. Και ας είναι ο Modric. Πού είναι? Πάμε στο 83x2. Skip αυτό εδώ πέρα. Ναι παιδιά, αλήθεια, με τόσες κάρτες που έχω στο club και τόσο πακέτα, βάζω στην ανακύκλωση συνέχεια στα exchange. Δίνω παίχτες. Συνεχίζω, ανοίγω πακέτα, βάζω και άλλους παίχτες, ξαναβάζω στο exchange. Ανοίγω τα πακέτα τα exchange. Μου δίνει τους παίχτες. Συν
high rated παίχτες που μπαίνουν πάλι στα exchange και βγάζω και άλλους παίχτες. Δεν σταματάει ποτέ, αλήθεια. Δεν ξέρω καν αν θα προλάβω να ανοίξω όλο μου το πακέτα μέχρι την Team of the Year, μέχρι να τελειώσει. Okay. Δεν έχω φτάσει σε σημείο να κραφτάρω ό,τι κάρτα βρίσκω για να μην κάνω άλλα exchanges. Γιατί δεν θα τελειώσει ποτέ το grind, αλήθεια. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Λοιπόν, πάμε 2.85x2. Παιδιά, έχουμε μπλε. Δεν έχω ιδέα. Α, είναι ο Μανιάν. Παιδιά, πρέπει να είναι honorable mentions, ε. Είναι Valverde όμως. Παιδιά, πρέπει να είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Και έχει διπλό playstyle. Παιδιά, δεν ξέρω, πρέπει να είναι ακραίο αυτό. Δεν είναι Team of the Year, αλλά πρέπει να είναι πολύ καλό. Τον είχα βγάλει και πέρσι πρόπερσι, που ήταν πάλι honorable mention. Παιδιά, πάει 680k. Πρέπει να είναι πολύ καλός. Πρέπει να είναι πολύ καλός και νομίζω πως μπορεί να αντικαταστήσει το Modric. Επιτέλους ένα ακραίο pool. Επιτέλους. Ακραίο, ένα πολύ καλό pool. Λοιπόν, πάμε και στο δεύτερο 85x2. Χρυσό είναι εδώ πέρα, είναι Αγγλία, βασικά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε αυτά τα τρία, έτσι κι αλλιώς δεν περιμένω κάτι από αυτά. Okay, τα κάνω skip. Έχουμε Λαουτάρο, οκ. Τουλάχιστον δίνω την μπάλα. Πάλι χρυσό φλερ. Γαλλία, striker. Κατωτό. Είναι ο Γκρισμάν, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Θα μπει και αυτό στο exchange όπως είναι. Και έχει και Χέγκερμπρεκ από πίσω και έχει και Παγιόρ. Παχόρ, όπως λέγεται. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με αυτά να φύγουνε. Κροατία, Σιέμ, είναι ο Μόντριτς. Είναι ο Μόντριτς, είναι διπλό τουλάχιστον. Δεν είναι. Και νομίζω τον έχω πάλι. Ναι. Πάλι χρυσό, έχουμε Αγγλία, CDM, είναι ο Rice. Όχι, είναι Walls. Οκ, okay, ας μην έχουμε duplicate τουλάχιστον. Έχουμε Πολωνία, striker, είναι ο Λεβαντόφσκι. Όχι, είναι πάλι αυτή την Πολωνία τέλος πάντων. Μαζί με Griezmann. Πάλι. Πάμε να τελειώσουμε με αυτά. Πάλι χρυσό. Δανία. Αυτός πρέπει να είναι ο Χόιμπιεργκ. Δεν έχουμε duplicate. Τέλεια. Επιδιαβάζω συνέχεια σε ανακυκλώσεις κάρτες, είτε στα exchange, είτε προσπαθώ να κραφτάρω παίχτες, είτε να βάζω τις rare στα upgrade στα υπόλοιπα. Πάλι χρυσό, Γερμανία, CDM, είναι ο Kimmich. Και είναι ο Kimmich, καιρό έχω να τον βγάλω. Και έχουμε και τον Miller. Εδώ έχουμε uniform. Είναι Ιταλία, left mid, είναι ο Grifo. Είναι ο Grifo, ok. Οκ,
και δεν έχουμε και duplicates. Τέλεια πάλι. Λοιπόν, τι θα ανοίξουμε τώρα? Πάμε να ανοίξουμε 83x10. Χρυσό, Αργεντινή, Striker, Λαουτάρο. Είναι διπλό. Μαζί με Κίμιχ. Οκ, πάμε πάλι, ανακύκλωση. Και έχει μέσα και Odegaard. Πάμε ανοίξουμε και το δεύτερο. Χρυσό πάλι, έχουμε Αγγλία. Right back είναι bronze. Ποιος είναι αυτός? Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν, γενικά με τόσες κάρτες που έχω, αποφάσισα να ξεκινήσω και το icon, γιατί άμα τους βάζω όλους στα exchanges, παιδιά, δεν θα σταματήσω ποτέ τα packs. Εδώ έχει inform, όχι ο γκρίφο. Όχι ο γκρίφο. Που σημαίνει ότι δεν έχει και κάτι άλλο από πίσω το pack. Ναι, παιδιά, μετά από πάρα πολύ ανακύκλωση και άνοιξα και κάποια χάλια πακέτα που είχα, κάτι gold pack, κάτι premium gold pack. Έχουμε μείνει με 185. Πραγματικά δεν πιστεύω που θα τελειώσουμε ποτέ. Για κλείσιμο θα ανοίξω το 83x5 midfielders pack. Έχει πάει ήδη αργά. Έβγαλε ένα καλό pool το Valverde. Αύριο θα τα σπαμάρω όλα τα πακέτα από την αρχή αυτά εδώ πέρα. Κατευθείαν. Αφού θα έχουν μπει και οι Team of the Year icons. Τώρα θα κλείσω με αυτό εδώ. Που θα είναι χρυσό, δεν θα είναι τίποτα. Είναι Γαλλία, CDM. Είναι ο Καντέ. Οκ, θα είναι διπλό. Και θα είναι και διπλό. Μαζί με Odegaard. Έχω πάρει απόφαση να ξεκινήσω το Icon Pick. Το ξεκίνησα βασικά ήδη. Ξέρω ότι λύγει σε... ότι λύγει το απόγευμα της Κυριακής. Θα το έχω κραφτάρει μέχρι τότε. Γιατί άμα έβαζα το folder μου συνέχεια σε exchanges, δεν θα τελειώνουν ποτέ τα packs. Οπότε είπα να ξεκινήσω το Icon Pick, όπως έχω ξεκινήσει να κραφτάρω και μερικά πολύ φθηνά icons, απλά να τα έχω σαν folder στο club. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το pack opening, ελπίζω να σας άρεσε το pool που βγάλαμε. Θα συνεχίσω αύριο με περισσότερα, ίσως να γίνει και σε live stream, θα δείξει. Αφήστε ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε, κάντε ένα subscribe στο κανάλι για περισσότερα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!